Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπορώ να περάσω? Ναι, βέβαια, παίρνω, παίρνω. Σου φαίνεται περίεργο που ξαναήρθα? Όχι. Ναι, λίγο. Πέτρο, ήρθα γιατί έχω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Τι πράγμα? Πέτρο, κοίταξε να δεις. Ναι. Τι είναι, Άννα, τι θες να μου πεις? Πέτρο, σκέφτομαι να αλλάξω το σκηνικό του δελτίου των ειδήσεων, αυτό. Πώς είπες? Σκέφτομαι να αλλάξω το σκηνικό του δελτίου. Αυτό είναι το σοβαρό που ήρθες να μου πεις? Δεν είναι σοβαρό το σκηνικό του δελτίου. Όχι, είναι, αλλά τέτοια ώρα. Θέλω να πω, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε αύριο στο γραφείο. Όχι, όχι, τώρα το βιάζομαι. Καλά, αύριο θα τα αλλάξεις. Όχι, αλλά όσο πιο σύντομα γίνεται. Ξέρεις, δεν μου αρέσει πια αυτό το γκρι με το κίτρινο. Και πώς λες να το κάνεις? Δεν ξέρω. Τότε τι ήρθες να συζητήσουμε? Ήρθα να ακούσω τις προτάσεις σου. Αυτή τη στιγμή? Ναι, αυτή τη στιγμή. Τι να σου πω. Πώς θα το ήθελες? Αυτό είναι το θέμα, δεν ξέρω τι θέλω. Θα το ήθελες ζωηρό? Ναι, πολύ ζωηρό θα ήθελα. Κόκκινο με πράσινο? Πολύ χτυπητό. Βάλ' το και λίγο άσπρο. Άσπρο, κόκκινο, πράσινο, σαν ιταλική σημαία θα είναι. Άσπρο μόβ? Κάνει επιτάφιος. Σωστά, το μόβ είναι λίγο πένθυμο. Κάτι πιο χαρούμενο. Κίτρινο με πορτοκαλί? Όχι, κίτρινο πορτοκαλί σαν κουτί του Tide. Τι να σου πω, βρε, Άννα μου, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο συνδυασμό αυτή τη στιγμή. Δεν είναι και πιο κατάλληλη στιγμή. Ναι. Άννα, μόνο για τα χρώματα του σκηνικού ήρθες? Ναι. Εγώ πάω τώρα, σκέψου το και θα ξαναλέμε αύριο. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Άννα.